Εδώ έχουμε 24. Μετρούν έναν-ένα το δάκρυο στα ελαιόδεντρα και το άθροισμα που προκύπτει μπορεί να ξεπερνάει σε αύξηση το 20% και το 30%. Από την προηγούμενη φορά έχουμε μία αύξηση του δάκου ένα 20 με 30%. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Τώρα είναι η χειρότερη εποχή για το δάκο. Ό,τι χτυπήσει την ελιά θα πέσει, όπως αν δεν ψεκαστεί θα πέσει. Βλέπουμε, ας πούμε, σε μια παγίδα 30 δάκους τη μία μέρα και μετά από 2-3 μέρες μπορεί να δεις 70, 80, 100 μέσα. Άρα επιβάλλεται, νομίζω, να κάνουμε κάποιους ψεκασμούς ακόμα. Οι παγιδοθέτες στην Ιερά Πέτρα έχουν πιάσει δουλειά, αφού το καμπανάκι κινδύνου από τα στελέχη των συνεταιρισμών έχει ηχήσει εδώ και 20 περίπου ημέρες, με το φόβο πως η αύξηση των πληθυσμών δάκου δεν αποκλείεται να πλήξει την παραγωγή. Έπρεπε να κάνουμε την προειδοποίηση, γιατί βλέπαμε ότι οι κλιματολογικές συνθήκες άλλαξαν τις τελευταίες μέρες. Είχαμε μία παραπάνω δροσιά, οπότε ήταν ευνοϊκές συνθήκες για να αναπτυχθεί ο δάκος. Από εκεί και ύστερα τα μέλη μας δεν ξέρω κατά πόσο το εισάκουσαν αυτό και πήγαν να ψεκάσουν. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουν κάνει ήδη ένα ψεκασμό, γιατί οι πληθυσμοί ανεβαίνουν με γεωμετρική πρόοδο. Λόγω υγρασίας, λόγω πτώσης θερμοκρασίας, αναγκαστικά θέλει περισσότερη προσοχή τώρα και αντιμετώπιση βέβαια. Ψεκασμό λοιπόν. Άμεσο ψεκασμό. Σε ό,τι αφορά τη σοδιά, όπως εκτιμούν στην Ιερά Πέτρα, μετά από 3 χρόνια ξηρασίας και εξάντλησης των δέντρων, στην καλύτερη περίπτωση θα φτάσει στα επίπεδα του 50 ή και 60% άλλοτε καλών χρόνων με βεντέμα, με την τιμή να συγκρατείται σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα από πέρυσι, από 6 έως 7 ευρώ, να πιέζεται όμως στεναρά από τους Ιταλούς χονδρέμπορους που ζητούν να πέσει και από τους Πορτογάλους που είναι έτοιμοι να τη ρίξουν. Το θέμα είναι ότι έχει αρχίσει μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση και από τους Ιταλούς που είναι οι χοντρέμποροι του λαδιού, ούτως ώστε να χαμηλώσουν τιμές, να το πάρουν φθηνότερα. Θα δούμε τώρα, ακούγονται διάφορα σενάρια ότι οι Πορτογάλοι θα βγουν να προσφέρουν σε χαμηλές τιμές σχετικά. Θεωρώ όμως ότι θα είναι μια χρονιά που η τιμή θα είναι κοντά στα 6-7 ευρώ στα περσινά επίπεδα, λίγο κάτω από τα περσινά επίπεδα. Ένα ακόμη βάσανο για τους παραγωγούς φαίνεται πως είναι και τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε δεξαμενές, που συνδέεται και αυτό άμεσα με τον ψεκασμό. Καθώς σε καμία περίπτωση, όπως εξηγούν, οι ψεκασμοί δεν θα πρέπει να είναι χρονικά κοντά στη συγκομιδή, υπενθυμίζοντας πως στις δεξαμενές τοποθετούνται ποσότητες ελαιολάδου από πολλούς παραγωγούς και πως ακόμη και μια μικρή ποσότητα από ένα και μόνο παραγωγό με υπολείμματα φυτοφαρμάκων μπορεί να καταστρέψει ολόκληρες σοδιές. Οι δεξαμενές δεν είναι ενός ατόμου μόνο το λάδι μέσα, είναι 50-60 ανθρώπων το λάδι, οπότε αν κάποιος κάνει την παρασπονδία, την πληρώνει πολλοί κόσμος. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι μας.